Το βιβλίο μου, το νέο μου βιβλίο «Αλόκοτες ιστορίες» συμπεριλαμβάνει 17 θεατρικά έργα. Εγώ είμαι ουσιαστικά ένας θεατρικός συγγραφέας. Είμαι σκηνοθέτης και είμαι και ηθοποιός. Σε πολλά από τα έργα μου παίζω εγώ ο ίδιος. Αρκετά από τα έργα αυτά έχουν ανεβεί στην Αθήνα και ελπίζω να μπορούμε κάποια έργα από αυτά να τα φέρουμε και στα Τρίκαλα να παιχτούν. Σήμερα θα παρακολουθήσει ο κόσμος μαζί με την παρουσίαση του βιβλίου, θα παρακολουθήσει ένα από τα περιεχόμενα έργα του βιβλίου με τίτλο «Καθομολογία», στο οποίο θα παίξω εγώ και ο Στέφανος Βογιατζής. Επίσης θα μπορεί να παρακολουθήσει σήμερα ο κόσμος ένα στιγμιότυπο της γραφής μου από άλλο έργο που δεν είναι σε αυτό το βιβλίο και ο τίτλος είναι «Η Αγκάθα γράφει», όπου μια τρικαλινή ηθοποιός και πιανίστα θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Αγκάθα Κρίστη. Η Βάσοπουλο Γιώργου. Μάλιστα. Ιστορίες που λέτε, οι αλόγους ιστορίες, είναι ιστορίες πραγματικές, είναι φανταστικές ιστορίες που λέτε? Ναι, οι αλόκοτες ιστορίες είναι ιστορίες, ακριβώς όπως το λέει η λέξη, αλόκοτες. Είναι συμβάντα φανταστικά φυσικά όλα, αλλά επειδή εγώ με την μακρά πορεία μου στο θέατρο και στη ζωή βασικά, γιατί είμαι μιας κάποιες ηλικίας, έχω συσσωρεύσει πληροφορίες παρατηρώντας τους ανθρώπους γενικά, τις συμπεριφορές τους, κυρίως τις παραβατικές συμπεριφορές. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα έργα μου να περιέχουν εγκλήματα, πλοκή αστυνομική, αυτοκτονίες, είναι τέτοιου είδους έργα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μελλοντικά σχέδια υπάρχουν, έτσι που μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι άλλο που έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, εκτός από αυτά, εγώ παραδόξως με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, έχω γράψει και κωμωδίες. Οι κωμωδίες μου είναι επίσης αλόκοτες, διότι δεν είναι από τα συνηθισμένα πρότυπα. Εγώ έχω σπουδάσει θέατρο και σκηνοθεσία στην Αγγλία, στο Σάσεξ. Και η κουλτούρα μου είναι λίγο ευρωπαϊκή, θα έλεγα. Οπότε θα δει κανείς μέσα στα έργα μου πολλές φορές να διαδραματίζονται έργα μου σε άλλες χώρες. Στην Αμερική, στην Αγγλία κτλ. Στα μελλοντικά σχέδια είναι πάντοτε γράφω. Πάντοτε συνεχίζω να γράφω όταν εμπνέω. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.